έχει μια διαφορετική ανάμειξη. Σχολικές επιτροπές. Τι κάνουν σχολικές επιτροπές? Γνωρίζετε όλοι, έχουμε και σήμερα την κατανομή. Τέσσερις κατανομές, 280.000, περίπου 1.129.000 θα έρχονται το χρόνο. Από αυτά δίνουμε τα καύσιμα, δίνουμε φως, νερό, ρέμα, τις δέκο, κοπή χόρτων, τις πάγκες που θέλουμε για να μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες τους σύμφωνα με έναν αναγνώρισμα που υπάρχουν στους διευθυντές και σε όλα τα σχολεία, που το βάθμιο και το δευτεροβάθμιο αντίστοιχα. Και από εκεί και πέρα, όπου μπορούμε να φέρουμε οι χρήσιμοι, να βοηθήσουμε σε υλικά που χρειάζονται, σε ηλεκτρονικά, τάμπλετ, υπολογιστές, όσο μπορούμε να βοηθήσουμε. Και φυσικά υπάρχουν και κάποιες άλλες δράσεις, όπως μπορούμε να ενισχύσουμε με ηχητικά συστήματα, μπορούμε να τα βρούμε δηλαδή, γιατί υπάρχουν και τέτοιες εκδηλώσεις. Τι γίνεται με τις εκδηλώσεις και τις γυμνές? Κάθε Ιούνιο έρχεται η ΣΑΤΑ, η οποία η ΣΑΤΑ είναι για τις εκδηλώσεις και τις γυμνές. Περίπου πέρυσι μαζεύτηκαν 220.000. Είναι περίπου σταθερή αυτό το πράγμα. Κοίταξα να δω τι γίνεται, βέβαια στοιχεία από το 2015 εκεί πέρα, για να δω αν η ΣΑΤΑ είναι σταθερή και πώς φτάνει. Κύριε Καρδιώτη, βοηθήστε με λίγο, γιατί δεν βρήκα 1.12.13.14. Ξέρω βέβαια πόσο τι ζημιές είναι αυτό. Ίσως είναι το πρώτο μοντέλο, αλλά εγώ θα σας πω από το 2014 και πέρα. Απλώς ήθελα να πω για να δείτε. Ακριβώς τεχνικά από το Περίπου δηλαδή 220.000 για να κάνουμε τις επιδιορθώσεις. Οι επιδιορθώσεις όμως ξεκίνησαν από παλιά να είναι 75.000, 86.000 για να φτάσουμε, είχαμε κάνει το 2023 κοντά στις 400.000 περίπου. Εκεί υπάρχει μια αύξηση. Βλέπουμε ότι μετά το 2021-2022-2023 έχουμε πάνω από 200.000 για τα σχολεία. Και θα μου πείτε, καλά παίρνουμε 220. Πώς τα αντιμετωπίζουμε? Τα αντιμετωπίζουμε ως εξής. Υπάρχουν έκτακτες υπολογίσεις που έρχονται. Πέρυσι ήρθε, δεν ήρθε καθόλου. Είχε έρθει 1.450.000. Άρα μένει για να κάνουμε τις επιδιορθώσεις. Σαφώς ενισχύσεις από το Δήμο και από την χρηστή διαχείριση, με την έννοια ότι από όλα αυτά που κάνουμε, γιατί το μοντέλο είναι διαφορετικό, κάποτε τα δίναμε όλα στις σχολικές επιτροπές, τώρα το έχουμε το κεντρικό, κοιτάμε να είμαστε λειτουργήτες και ό,τι μας μένει να τα δίνουμε. Άρα με αυτόν τον τρόπο. Θα έλεγα λοιπόν, και επιτρέψουμε αυτή την υπέρβαση, και εδώ έρχομαι σε αυτό που ο σύντροφος τα είπε στη λέει συνέχεια, τα λεφτά είναι λίγα. Εδώ είναι η υπερπλουσία. Ότι δεν υπάρχουν πολλά χρήματα για να κάνουμε μια χρήση. Ναι, προσωπικό. Το λέω βγάζοντας τον καημό μου. Πάμε όμως παρακάτω. Πώς θα αντιμετωπίσετε αυτές οι ζημιές? Θα αντιμετωπίζονται με εργολάβους. Ποιοι είναι αυτοί οι εργολάβοι? Εργολάβοι που υπάρχουν σε μια πράξη, ας πούμε έτσι, που υπάρχει στις σχολικές επιτροπές. Η τεχνική υπηρεσία μας προτείνει. Υπάρχουν δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι έρχονται και οι εργολάβοι και οι οποίοι αναλαμβάνουν. Μέσα σε αυτούς λοιπόν τους εργολάβους υπάρχει και ο εν λόγω κύριος, ο οποίος δεν είναι μόνο άτομο, είναι ολόκληρο συνεργείο. Τα νούμερα. Εμφανίζεται αυτό το 18 κλπ. Συνολικά έχει πάρει 553.310 σε σύνολο από τότε που γίνανε έργα δηλαδή, εννοώ. Και μιλάμε μόνο για έργα. 2.642.000. Κάνοντας αναλογίες, βλέπουμε το 20%. Αυτό ήταν το 20%. Έλεγα δηλαδή από τις 553.000 συνολικά που πάρει από το Δήμο αυτός ο άνθρωπος, στα 2.600 είναι ένα 20%. Εκεί ήταν το 20%. Για το 22-23 που λέτε, το 22 πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια 174.721, το 23 177. Συνολικά δηλαδή 2022-23, 351.966 σε σύνολο 982.142. Αν ξέρω καλά μαθηματικά είναι 33%. 34% όσο θέλετε. Αυτό είναι το ποσοστό. Σύνολο εργασιών. Ναι, πραγματικά οι εργασίες όσον αφορά τις σχολικές επιτροπές είναι 400 εργασίες. Στις 400 εργασίες όμως ο μέσος όρος αυτό που έχει κάνει, προσέξτε, και να πω και κάτι άλλο, τα χρήματα αυτά δεν είναι τσέπη όλα τα. Τα μέσα είναι όλα τα αντίστοιχα. Αλλά αυτό πρέπει να λέγεται αυτό το πράγμα. Ναι, συγγνώμη, αυτό ηρωνικά σα παρακαλώ. Πάνω από 400 αναθέσεις γινόταν. Στις αναθέσεις αυτές που γινόταν, μέσος όρος αναθέσεων ήταν περίπου 320 ευρώ. Μόνο 26. Και όπως τυχαίο. Μόνο 26 εργασίες είναι πάνω από 1.500 ευρώ. Ναι, μα βγαίνουν τα δουλειά. Παρακαλώ,
μέχρι που μια από τα κόμματα. Θα ακούσετε τις απαντήσεις. Να δούμε. Δεν έχω κάτι να κρύψω εδώ πέρα όλα τα στοιχεία. Πάμε λίγο να δούμε. 22-23. Αν δείτε λίγο, δεν θα τα δούμε. Να μην πάρουμε τον λίγο, μα λέμε λίγο τα πράγματα. Πραγματικά ο λόγος, τον λόγο συναγείο εμφανίζεται το 20, μετά το 22, 20-21 έγινε την πανδημία. Δεν μπορούσα να σχολεί αυτά τα πράγματα. Η 22-23 πραγματικά κάνει ένα πικ. Ενώ είχε ένα 15%, φτάνει να έχει ένα 30, πάνω από 30% επί των συνόρων των εργασιών που γινόταν. Και μπορούμε να τα δούμε, εδώ είναι τα νούμερα, δεν έχουμε κάτι να πούμε. Πρέπει όμως, και εδώ είναι το κρίσιμο σημείο να πούμε, τι έγινε μετά το 20 την πανδημία. Αρχίζουν σιγά σιγά να βλέπουμε τα πεπαλαιωμένα μας σχολεία να έχουν να βγάζουν φθορές, πολλές φθορές. Απόδειξη είναι ότι οι εργασίες που γινόταν το 14 και το 15 με 78.000 και 80.000 και τότε από τα σχολεία, γιατί τόσο χρειαζόταν, αυτές οι ζημιές ήταν να φτάνουν στις 300.000. Τι σημαίνει αυτό, το ποσοστό των ζημιών μεγαλώνει. Για να μην φτάσουμε στους 23 που είχαμε και το τάνιο, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι τα πράγματα γίνονται, εκτραχύνονται. Όμως συμβαίνουν δύο πράγματα μεγάλα. Μετά το 20 και μετά την ανοίγει το ΕΣΠΑ, πάρα πολλοί μπαίνουν μέσα με τα συνεργεία τους και χρειάζονται δουλειές, χρειάζονται εργάτες, και δεύτερον ανοίγει η οικοδομή. Αυτό πώς μας επηρεάζει ότι πραγματικά πολύ δύσκολα βρίσκει συνεργεία. Πολύ δύσκολα. Εγώ αυτό το έζησα και η αγωνία μου υπάρχει γιατί πραγματικά προσπαθείς να βρεις και λες, έλα, θα έρθω, δεν μπορώ τώρα, δεν μπορώ, θα έρθω αργότερα. Έχεις έναν άνθρωπο ο οποίος είναι εκεί πέρα, σου κάνει τη δουλειά, την κάνει παραγωγικά, την κάνει την ώρα που θέλει, την κάνει καλά, αξιολογεί και όχι από εμάς, από αυτούς που αξιολογούν, από τους διευθυντές ή τους προέδρους αντίστοιχα, και είναι ανά πάσα στιγμή την ώρα που χρειάζεσαι, την ώρα που το θέλεις. Είναι δηλαδή ένα πολύ εργαλείο, γιατί μπορεί να σου κάνει στέγες, σου δουλειά, να πάρει τα σχήματα σου, θα πει ότι είναι αυτό που λέμε. Αυτό που λέτε με την ατάκια, είναι εννοούσα ένα πολύ εργαλείο. Έχει πολύ καλές κριτικές και έχει αναμονή, περιμένει δηλαδή. Από αυτούς που αξιολογούν, από αυτούς που διευθυντές. Γιατί λένε, κοιτάξτε να δείτε, αυτοί που παραλαμβάνουν τα έργα είναι οι ίδιοι διευθυντές, τα κτήματα γίνονται ήδη από τους προέδρους των κοινοτήτων, παίρνουν πρώτους και έτσι πάντα σχολεί και πρόκειται κτλ. Οι ίδιοι διευθυντές κάνουν πράγματα ή τηλεφωνικά, έχουμε αυτό το πρόβλημα. Ναι, πάμε και το κάνουμε. Γιατί αυτοί που δεν έγιναν διευθυντές. Δεν θέλω να κάνουμε διάλογο. Πρόσθετε τις απαντήσεις χωρίς διάλογο. Γιατί κύριε Λάπα δεν είναι ένα συγκεκριμένο. Εγώ μπορώ να ευχαριστώ όσου θέλουν πάρα πολλού προέδρου κοινοτήτων, προέδρου συμβουλίων ζωνών και κοινωνών. Με τα λόγια μου τα ίδια του έλεγα. Κοιτάξτε, δείτε, έχετε ένα δικό σα. Εμεί κάνουμε ένα δικό σα. Φέρτε μα ένα δικό σα. Υπάρχουν αυτά καταγεγραμμένα και μπορούμε να φέρουμε τα πείτε. Δεν σα πω ποιοι. Υπάρχουν μόνο στι κοινοτήσει σα ή κοντά μα. Είπαν στι σχολικέ επιτροπέ. Και σαφώ υπόθηκαν αυτά τα πράγματα. Και σαφώ υπόθηκαν υπάρχει εξή πρόβλημα. Υπάρχουν συνεργεία τα οποία είναι διαθέσιμα, αλλά δεν μπορούν να δώσουν τιμολόγια. Πρέπει να λέμε εδώ πέρα. Μόνο άνθρωποι που μπορούν να καλύψουν τα τιμολόγια και μπορούν να κάνουν τις εργασίες επιστήμως μπορούν να κάνουν εργασίες. Μάλιστα, τα παιδιά είναι εφτράπελο. Όταν πρώτο ξεκίνησε η υποψία, πρώτη κουβέντα είχαμε με τον Στέφανο εδώ πέρα, λέει ο Στέφανος που γίνονται δουλειές αναθέσεις και υπάρχει. Λέω Στέφανε, δεν μπορούμε να βρούμε γραμματικό, δεν μπορούμε να βρούμε συνεργεία. Θα σου βρούμε αύριο. Φέρε μου αύριο, όπως θες και όπου με θέλεις. Συγγνώμη λίγο, φέρε μου αύριο και θα δούμε. Όχι, το δείχνω για να δείξω την αγωνία μου. Ο Γιώργος πραγματικά δεν υπήρχε τα συνεργεία. Όσο και αν αυτό σας φαίνεται περίεργο, δεν υπήρχε. Να πω λίγο παραπέρα. Και στον κύριο Καραγιώργο εδώ πέρα, με μεγάλη διάθεση, είπε ο άνθρωπος, ό,τι θέλεις, εγώ μπορώ να βοηθήσω και μάλιστα με χαμηλότερες. Συγγνώμη λίγο, ξέρω τα κύρια. Στέλνω, όχι,